το μεσημέρι και μετά. Ωραία. Δυστυχώς αυτό που έλεγα και που λέω από το πρωί, ότι επαληθεύτηκαν τα τελευταία τα μετεωρολογικά στοιχεία που μας έδιναν ισχυρές βροχοπτώσεις σε περισσότερες περιοχές της ανατολικής κυρίως υπηρετικής χώρας. Τρομερή ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων κατά περιόδους και κατά τόπους προκάλεσαν όλα αυτά τα προβλήματα που μας είπαν οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι προηγουμένως. Πάμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ημέρες που μας ενδιαφέρει. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη του καιρού, μιας και θα έχουμε βελτίωση των καιρικών φαινομένων στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας με αρκετά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Φαίνεται ότι οι βροχοπτώσεις περιορίζονται κυρίως σε τμήματα της νοτιοανατολικής Θεσσαλίας, κεντρικής ανατολικής Τερεάς, Εύβοιας και Σποράδων. Ενδεχομένως και νωρίς το πρωί αύριο της Δευτέρας, λοιπόν, στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου κάποια ασθενή φαινόμενα βροχοπτώσεων, στο βορειοανατολικό Αιγαίο κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Ο κύριος όγκος των φαινομένων φαίνεται να εστιάζεται κυρίως, δηλαδή η κακοκαιρία καθώς προχωράει, θα επηρεάζει κυρίως τα νότια-νοτιοανατολικά τμήματα της Επικράτειας, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Θα δεχτούν αύριο κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, παροδικά ίσως πιο έντονες, με πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτή την ώρα στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου έχουμε σε εξέλιξη ισχυρές καταιγίδες, όπως και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα παρουσιάσει καμία αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι γενικά θα πνέουν βορειοανατολική έως και 7, το πολύ 8 μποφόρ τοπικά στη θάλασσα των Κυθύρων. Στην περιοχή της Αττικής τώρα, για αύριο Δευτέρα περιμένουμε κάποιες νεφώσεις, παροδικά θα πυκνώσουν, οι οποίες θα δώσουν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Δεν περιμένουμε σίγουρα την ένταση των φαινομένων των προηγούμενων δύο ημερών, ενώ φαίνεται ότι από το απόγευμα σιγά σιγά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Στους 13 βαθμούς θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως και 6 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Στην Θεσσαλονίκη θα είναι ήδη βελτιωμένος καιρός και σήμερα το έχουν δει οι τηλεθεατές μας από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά στην κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αραιές και θα πυκνώσουν κυρίως από το απόγευμα και στη συνέχεια. Θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Αρκετή ψύχρα να πούμε και τις επόμενες ημέρες, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, στις περισσότερες περιοχές υπηρετικής χώρας, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα ειδικά. Ενώ οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν βορειοανατολική έως και 4 μποφόρ τοπικά. Να δούμε την εξέλιξη για την πρωτοχρονιά, όπου θα βελτιωθεί περαιτέρω καιρό στην δυτική και βόρεια χώρα με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, καλές καιρικές συνθήκες ως προς τα φαινόμενα. Ως προς τις θερμοκρασίες, είπαμε, νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα κάνει ιδιαίτερη ψύχρα. Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη μεταβολή, αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την σημερινή ημέρα και με την αυριανή, ενώ τα όποια φαινόμενα κυρίως θα εντοπίζονται σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, που μέχρι και την πρωτοχρονιά σε αυτές τις περιοχές θα είναι άστατος ο καιρός, ενώ οι άνεμοι σε γενικές γραμμές θα εξασθενήσουν ελαφρώς κατά ένα μποφόρ, φτάνοντας το πολύ μέχρι τα 7 μποφόρ στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και στη θάλασσα Κυθύρων.